Ενισχύεται μήνα με μήνα το κλίμα εφορίας στον τομέα του τουρισμού. Οι αφήξει τουριστών στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο αυξήθηκαν κατά 18,7% αγγίζοντα τι 365.000, 57,5 περίπου χιλιάδε περισσότερε σε σύγκριση με τον Μάιο του περασμένου χρόνου. Η επίδοση του Μαΐου του 2016 αποτελεί με διαφορά την υψηλότερη για τον μήνα Μάιο όλων των εποχών. Σε όλα τα σημεία της τουριστική αλυσίδα, σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο, είναι απαραίτητη η ορθή και επαγγελματική διαχείριση του τουρισμού από την ώρα που πατάω ο επισκέπτη το πόδι του μέχρι την ώρα που φεύγει. Το άθροισμα των αφήξεων κατά το πρώτο πεντάμινο του 2016 αυξάνει τι προσδοκίε για χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό. Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του τρέχοντο έτου αφήχθηκαν στην Κύπρο περισσότεροι από 842.000 τουρίστε σε σύγκριση με 699.000 την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτου. Η αύξηση αγγίζει το 20,5% ή 143.000 περισσότερε αφήξει τουριστών. Τον Μάιο κινήθηκαν ανωδικά οι αφήξει τουριστών από τι δύο μεγαλύτερε τουριστικέ αγορέ. Οι αφήξει Βρετανών αυξήθηκαν κατά 4,5% και οι αφήξει Ρώσων κατά 51,4% σε σύγκριση πάντα με τον Μάιο το 2015